Η σημερινή απεργία με τους χιλιάδες πανελλαδικά απεργούς έδωσε αποστομωτική απάντηση σε κυβέρνηση, επιχειρηματικούς ομίλους και διάφορους μηχανισμούς. Και μαζί τους ήταν και αυτοί που εκβιάστηκαν με απόλυση, με δικαστήρια, με τρομοκρατία. Βέβαια, η απεργία πόνεσε ιδιαίτερα τον Υπουργό Εργασίας, που είχε πάρει σβάρνα από το πρωί τα ΜΟΜΟΕ για να την απαξιώσει και να λιδωρήσει κατά της ΑΔΕΔΗ, ισχυριζόμενος ότι το αντεργατικό τερατούργημα δεν αφορά εργαζόμενους στο δημόσιο. Ή δεν ξέρετε το αντικείμενο του Υπουργείου ή προσπαθείτε με συκοφαντίες να κρύψετε την αλήθεια. Γιατί για τους εργαζόμενους στο δημόσιο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, ισχύει, το διαβάζω κατά λέξεις από τον νόμο, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση της εξαρτημένης εργασίας. Και μάλιστα ισχύει και η δοκιμαστική περίοδος που μπορούν να χρησιμοποιούν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, διοικητές νοσοκομείων και άλλοι. Αν μάλιστα κριθεί ανεπιτυχής η δοκιμαστική περίοδος, οι εργαζόμενοι απολύονται χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί η απόλυσή τους ούτε για την καταχρηστικότητά της. Στα άρθρα 25 και 26, η εργασία τα Σάββατα με προσάυξηση ισχύει και για τις υπηρεσίες του δημοσίου, είτε λειτουργούν σε 24-ωρη βάση, είτε όχι. Πρακτικά, η προσάυξηση 40% για έναν εργάτη καθαριότητας σημαίνει 8 ευρώ καθαρά για να καταργήσουν το πενθήμερο. Τόσο φτηνιάρικα. Τι κατοχυρώνει λοιπόν η κυβέρνηση και με αυτό το νέο άθλιο αντεργατικό νομοσχέδιο? Αυτό που ζητούσε επίμονα και σταθερά η επενδυτική βαθμίδα για λογαριασμό της αύξησης κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Δηλαδή, την ακόμα πιο φτηνή αμοιβή της εργασίας και ας έχει ανάψει φωτιά η ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα. Οι λαϊκές οικογένειες κόβουν σήμερα και από το φαΐ τους. Αυτά εσείς τα αστικά κόμματα τα αναφέρετε και τα περιγράφετε ότι εξυπηρετούν τον ανταγωνισμό και την επιχειρηματικότητα αφού μειώνουν το εργασιακό κόστος, αυξάνοντας τη φτώχεια του λαού. Αυτή είναι η βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετείτε. Αυτά προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου μέσα από τους κανονισμούς και τις οδηγίες. Υποστηρίζεται ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Τα νέα άθλια εργαλεία ξεζουμίσματος είναι ξεκάθαρα, προκλητικά. Τα φέρνετε στη σκιά των μεγάλων καταστροφών από εμπρισμούς που κατέκαψαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα γης, τις μεγάλες πλημμύρες με ξεσπιτωμένους και αβοήθητους, στη λασπουριά που δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Το μόνο φως η αλληλεγγύη του λαού. Κατά τα άλλα, η ιδιωτική ασφάλιση σπιτιών προωθείται για τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών. Καθιερώνεται λοιπόν 13 ώρες δουλειάς την ημέρα χωρίς διάλειμμα, θάβοντας το 8ωρο που κατακτήθηκε τον περασμένο αιώνα. Και σε αυτό έχετε συμβάλει όλες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Επιβάλλετε 78 ώρες τη βδομάδα σε πολλαπλούς εργοδότες. Ποδοπατάτε την πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία και εισάγετε 6 μέρες δουλειάς, επιτρέποντας ταυτόχρονα δουλειά, Κυριακή και αργίες. Απάνθρωπο, εξοντωτικό, σκλαβιά δίχως όριο. Ωστόσο, οι κυρώσεις κοροϊδίας εργοδότες, που δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
Δεν αναφερόσαστε σε συγκεκριμένες ποινές και πρόστιμα. Τα παραπέμπετε σε υπουργικές αποφάσεις που μπορεί να μην βγουν ποτέ. Κοροϊδεύετε προκλητικά. Το είδαμε στο ναυπηγείο Ελευσίνας. Η εργοδοσία δεν έδωσε δώρο Πάσχα και Χριστούγεννα και η επιθεώρηση εργασίας έδωσε πρόστιμο. Λοιπόν, το Υπουργείο το διέγραψε. Αυτά κάνετε. Ταυτόχρονα προωθούνται οι απολύσεις των εργαζομένων στο εξάμεινο χωρίς αποζημίωση με την απαράδεκτη εργοδοτική δικαιολογία της δίθεν δοκιμαστικής περίοδου. Πολλές επιχειρήσεις πλούτησαν από τέτοιες συνεχείς δίθεν δοκιμαστικές περιόδους. Εισάγονται ακόμα πιο άθλιες ελαστικές εργασιακές σχέσεις ομοιρίας, αναμένοντας πότε και πόσο ο εργοδότης θα τους χρειαστεί, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αυτά εφάρμοζε η Κόσκο, που οι εργαζόμενοι με αγώνες συνέτριψαν και συνεχίζουν μαχητικά. Γι' αυτό νέκρωσε και σήμερα ο χώρος της Κόσκο και το λιμάνι ολόκληρο. Γιατί οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Αυτές εχθρεύεστε, συκοφαντείτε, μισείτε. Γιατί τους αγώνες φοβόσαστε. Γι' αυτό περιορίζεται δραστικά το δικαίωμα στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση. Περιφρουρείτε την απεργοσπασία και ποινικοποιείτε την απεργία. Ντροπή! Να γιατί είναι διάτρητο το δίθεν άλοθή σας ότι έτσι αντιμετωπίζετε τη μαύρη εργασία και τη στρεβλή αυτοαπασχόληση. Αντίθετα, αυτές τις άθλιες συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης, που σήμερα είναι παράνομες, δεν τις τιμωρείτε, δεν τις κυνηγάτε, αλλά τις νομιμοποιείτε. Και πάλι ντροπή. Αυτοί είναι οι όροι που παραπέμπουν στο μεσαίωνα και εγγυώνται μεγαλύτερη σκλαβιά για να κερδίζουν τα αφεντικά. Αυτή τη στιγνότερη εκμετάλλευση την ονομάζεται πρόοδο, εξυγχρονισμό. Γι' αυτό είναι επίκαιρο αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ. Είδα το παλιό να πλησιάζει, που ερχόταν σαν νέο. Σερνόταν πάνω σε καινούργια δεκανίκια που κανένας δεν είχε ξαναδεί. Και βρωμούσε νέες μυρωδιές απείλας που κανείς δεν είχε ξαναμυρίσει. Ναι, είναι σάπιο το κράτος σας, γιατί σακατεύει αυτούς που με την εργασία τους παράγουν τον πλούτο που τον αρπάζει, τον ληστεύει η εργοδοσία με κυβερνητικούς νόμους. Και τέτοιοι άθλοι σκληροί αντεργατικοί νόμοι εκτινάζουν τα εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα με νεκρούς και σακατεμένους εργάτες. Να γιατί οι αγώνες θα συνεχιστούν και η σημερινή απεργία είναι η αρχή, αφού η εργασία στον καπιταλισμό υποβάλλεται σε άγρια εκμετάλλευση, σακατεύει, παραμορφώνει τον άνθρωπο πνευματικά και σωματικά. Μόνο στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό η εργασία αποκτά την αληθινή της σημασία, γίνεται πηγή ύπαρξης και δημιουργικής έμπνευσης για το καλό του συνόλου, σε όφελος της νέας κοινωνίας, που απαλλάσσει τον άνθρωπο από την εκμετάλλευση για το κέρδος, για να γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη, όπως είναι το σύνθημα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, που ξεκινάει σήμερα για 3 μέρες. Και ακριβώς αυτή η νέα κοινωνία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Να γιατί καταψηφίζουμε το έκτρωμά σας.